Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 10. Για έκτη συνεχή ημέρα, η πλατεία Ταξίμ είναι γεμάτη από κόσμο που διαδηλώνει κατά των κυβερνητικών σχεδίων για το πάρκο Γκεζί και την επιχείρηση ισλαμοποίησης της τουρκικής κοινωνίας από τον Πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι διαδηλωτές συνέρχονταν ειρηνικά καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής. Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει η Άγκυρα, όπου από το βράδυ του Σαββάτου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επεισόδια σημειώνονται το βράδυ της Κυριακής και στη Σμύρνη, όπως και στο Έσκι Χεσίρ, όπου οι διαδηλωτές αποθούνται με κανόνια κόκκινου νερού. Οι διαδηλωτές απαιτούν την παρέτηση Ερντογάν. Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους διαδηλωτές της πόλης πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται σε 48 μεγάλες πόλεις της χώρας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η οικονομία της Ευρωζώνης θα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης γύρω στο τέλος του έτους, καθοδηγούμενη από τη χαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των απαιτήσεων από το εξωτερικό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια τον Μάιο σε επίπεδο ρεκόρ και ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να κάνει και πάλι το ίδιο, εφόσον καταστεί απαραίτητο, παρόλο που αυτό το μήνα ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 1,4% σε σχέση με το 1,2% τον Απρίλιο. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά κάτω από τον στόχο του 2% της τράπεζας, ενώ η ανεργία έφτασε τον Απρίλιο στο 12,2%, τροφοδοτώντας περαιτέρω προκλήσεις για τη χάραξη πολιτικής που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της οικονομίας. Ουρές για ακόμη μία ημέρα σχηματίζονται έξω από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ από συνταξιούχους που δεν έλαβαν σύνταξη λόγω λάθους σε ΑΦΗΜΗ και ΆΜΚΑ. Όπως δήλωσε ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ήδη την Παρασκευή εξυπηρετήθηκαν 12.500 συνταξιούχοι, ενώ τονίζει ότι εντός της ημέρας θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και θα τακτοποιηθεί το σύνολο των συνταξιούχων. Για επιπλέον 2 χρόνια θα ισχύει το δυσβάστακτο μέτρο της εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών. Την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι ανέμεναν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από το 2014, αυτή θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως το 2016 και θα κυμαίνεται από 1 έως 4% έως ότου συζητηθεί εκ νέου. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας θα παρουσιάσει σήμερα την πρότασή του για τον ενίο φόρο ακινήτων, ενώ την επομένη συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι της τρικομματικής κυβέρνησης. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν, δίνοντας τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρής διάρκειας, περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από 15 έως 28 βαθμούς στην Κεντρική Ελλάδα, από 13 έως 26 βαθμούς στη Νότια Ελλάδα, από 9 έως 24 βαθμούς στη Δυτική και από 13 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο θα απνέουν δυτική, βορειοδυτική, ασθενής έως μέτρη και στα νότια ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης. Και τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 25 βαθμούς, στην Πάτρα από 13 έως 20 βαθμούς, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 17 έως 24 βαθμούς, στη Λάρισα από 18 έως 28 βαθμούς και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 12. Από εμάς, καλημέρα σας.